ξέρει, γι' αυτό τους λες. Τα κέντρα φύλαξης μεταναστών, τα κέντρα φύλαξης μεταναστών σχετικά. Θα είναι μια διαδικασία που θα λύσει το πρόβλημα. Το 2009 υπήρχε ετοιμασία για 3 κέντρα λαθρομεταναστών. Εγκαταλείφθηκε και τα 3 και ξανά έχει την κουβέντα 2,5 χρόνια μετά, όταν καταλαβαίνουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα έτσι όπως γίνεται τώρα, όχι απλώς δεν πάει πουθενά. Όχι απλώς έχει καταληθεί η δημόσια ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας. Πώς μπορούσατε ως κόμμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη τότε στο να προχωρήσουν άμεσα τα κέντρα έστω και πριν τις εκλογές? Όχι, δεν διαφωνήσαμε με την ιδέα των κέντρων. Διαφωνήσαμε με το προφανές επικοινωνιακό. Θυμήθηκε ο κύριος Σοφοίδης. Ο κύριος Σοφοίδης δεν είναι χθεσινός υπουργός, δεν ήρθε ξαφνικά μαζί με τον κύριο Παπαδήμο ή 30 μέρες από τις εκλογές. Ένας υπουργός ο οποίος αμέσως μετά το 2009 ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε το συγκεκριμένο τομέα. Κάτι λοιπόν το οποίο εγκαταλείφθηκε το 9 και εμφανίζεται ξαφνικά προεκλογικά το 12, νομίζω έχουμε υποχρέωση να πούμε ότι μας συγχωρείτε, το θυμηθήκατε λίγο ξαφνικά πάλι. Να μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Η ελπίδα από τα κέντρα είναι ότι αν αυτός ο οποίος μπαίνει στη χώρα ξέρει ότι δεν θα μπει σε ένα ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή θα του δώσουν το χαρτάκι και θα φύγει, δεν θα έρθει. Και έτσι ενώ σε πρώτο χρόνο λες αμάν πώς θα το διαχειριστώ, στην πραγματικότητα έχεις τη δυνατότητα και την ελπίδα, αν μπορέσεις να τους περιορίσεις στην αρχή, να αποτρέψεις τους επόμενους να έρθουν που πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτή επίσης είναι μια προσπάθεια που δεν είναι καθόλου εύκολη. Αλλά ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Θα έπρεπε δηλαδή σε αυτόν ο οποίος φεύγει από τη χώρα του, είτε από την ανάγκη, είτε από οτιδήποτε και σκέφτεται πού να πάει, η Ελλάδα να μην είναι ένας ελκυστικός προορισμός. Εμείς τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Έχουμε καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική. Είτε μη έχοντας έναν τρόπο να τους περιορίσουμε αφού μπουν μέσα, δεν τους αντιμετωπίζουμε στα σύνορα, λοιπόν δεν τους εμποδίζουμε αφού μπουν μέσα. Και ξαναλέω, με την τελευταία ιστορία, τον νόμο 38-38, τους λέμε και ελάτε. Μπορείτε να πάρετε και την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή την ευρωπαϊκή ηθαγένεια σε λίγο. Τι λοιπόν περισσότερο θα χρειαζόταν αυτοί οι άνθρωποι για να τους φωνάξουμε στην Ελλάδα? Νομίζω ότι το μόνο που δεν κάναμε είναι να βγάλουμε και ένα διαφημιστικό φυλάδιο και να τους πούμε ελάτε, εδώ είναι ωραία κτλ. Θέλετε να την περιγράψετε εσείς την εικόνα που βλέπουμε και τη βλέπουμε στα 3 μέτρα από εμάς? Το παλιό ρητό, μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Αρκεί να πει κανείς τόσο νωρίς το πρωί. Νομίζω ο μέσος άνθρωπος βλέπει και σίγουρα καταλαβαίνει πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και τι κινδύνους έχει αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί, σταθμός Λαρίσης, ώρα 6. Τι σας αφήνει, τι γεύση σας αφήνει? Πικρή όπως πάντα. Πικρή όπως πάντα. Έχει νόημα να συζητάμε για λαθρομετανάστευση, για μέτρα, για επιχειρήσεις σκούπα, εσείς να μιλάτε για στρατόπεδα τα οποία θα φυλάσσουν ή θα φρουρούν ή θα προστατεύουν τους ανθρώπους αυτούς, όταν κάθε μέρα φτάνουν τόσοι όσοι είδαμε σήμερα και ίσως και περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι, κάθε μέρα όμως? Κοιτάξτε, αν τα αφήσουμε έτσι, θα χάσαμε αυτή την. Ήδη έχουμε χάσει πάρα πολλές μάχες. Το κέντρο της Αθήνας είναι μνημείο αυτής της ήττας και αν το αφήσουμε τελείως, μήπως χάσουμε και όλη την πόλη, αν όλη τη χώρα. Αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε. Και πρέπει να τη δώσουμε με σοβαρότητα, με συνέπεια, με συνεργασία, αν θέλετε. Δεν είναι μάχη ενός κόμματος, μιας παράταξης κάποιων ανθρώπων. Είναι μάχη της κοινωνίας να επιβιώσει με τον τρόπο που έχει μάθει να επιβιώνει όλα αυτά τα χρόνια. Με σεβασμό στα δικαιώματα αυτών των φουκαράδων, αλλά επίσης με σεβασμό και στο ύπατο δικαίωμα μιας κοινωνίας να προστατεύσει τον τρόπο ζωής και λειτουργίας της. Ίσως θα ήταν καλό να κάνει ολόκληρη Βουλή μια εκπαιδευτική εκδρομή εδώ ένα πρωί. Ίσως η ελληνική κοινωνία ξέρει. Έτσι. Να καταλάβουμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει κάθε μέρα και γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί φτάσαμε να έχουμε 500,000 παράνομους μετανάστες σε αυτή τη χώρα και εκατοντάδες χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ καλά για το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα. Και μεταφέρετε αυτό που είδατε και στους υπόλοιπους. Να είστε καλά.